Εδώ είμαστε μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και δυστυχώς είναι απίστευτο πως πέρασε η ώρα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε 2-3 ώρες και όταν έρχεσαι και για ρεπορτάζ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο δεν φτάνουν 20 ώρες να παίξεις εκπομπή και πάλι θα λες δεν έκανα τίποτα. Όμως σιγά σιγά στην λειτουργία έτσι της της κοινωνικής ζωής της Αυστραλίας, αλλά εγώ θα αναφερθώ εδώ στον Ντάρβιν επειδή κάνω το ρεπορτάζ μου. Δημοσιογραφικά και μέσα από την έρευνά μου διαπίστωσα ότι τις παλαιότερες εποχές, η πρώτη και δεύτερη γενιά, η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα ήταν λίγο πιο soft, ήταν λίγο πιο... Δεν ήταν σε έξαρση. Ίσως δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι, ίσως δεν υπήρχαν αδυναμίες. Δεν ξέρω τι υπάρχει τώρα, αλλά οπωσδήποτε αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει και παραβατικότητα και αλκοόλ και ουσίες και αυτά. Υπάρχουν υπηρεσίες. Πώς αντιμετωπίζουν όλα αυτά, δώστε μας μια εικόνα. Κάθε κοινωνία έχει τα προβλήματά της. Και η δικιά μας δεν είναι διαφορετική από τις άλλες. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας. Το αλκοόλ, όπως είπες, το ice, τα ναρκωτικά υπάρχουν. Και δυστυχώς επηρεάζουν κάθε τομέα της κοινωνίας μας. Υπάρχουν άτομα αγγλοσαξονικής καταγωγής που χρησιμοποιούν ναρκωτικά. Υπάρχουν άτομα κινέζικης καταγωγής και υπάρχουν φυσικά και άτομα ελληνικής καταγωγής. Όταν η πρώτη μετανάστευση ήταν εδώ, η δική μας και όλοι οι άλλοι, ήταν μια μάχη να επιβιώσουν και να δημιουργήσουν μια ζωή. Και όταν έβρισε αυτή την κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτείς να κάνεις κάποια παράβαση, γιατί ο νους είναι πάντα να εργαστείς. Όσο γίνονται καλύτερα τα πράγματα και όσο υπάρχει η οικογένεια έχει διαθέσιμο εισόδημα και τα παιδιά περνάνε καλύτερα. Δυστυχώς και ο κόσμος έχει αλλάξει και υπάρχει μεγάλη επιρροή και από τον έξω κόσμο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τη τηλεόραση. Υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον Darwin είναι η ηθαγενής και η κατανάλωση, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, που δεν περιορίζεται όμως στους ηθαγενείς, γιατί δυστυχώς και πολλά άτομα πιστεύουν ότι Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, τι θα κάνουμε. Θα πάμε να μεθύσουμε στο Μίτσο Στρου που είναι όλα τα μπαρ. Και υπάρχουν προβλήματα. Και υπάρχουν προβλήματα που είναι σημαντικά. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση έχει έναν αριθμό υπηρεσιών για να βοηθήσει ανθρώπους να αποφύγουν την έθιξη στο αλκοόλ ή την έθιξη στα ναρκωτικά. Δεν κερδίζουν πάντα. Τα προβλήματα συνεχίζουν. Αλλά υπάρχει και η θέληση και η χρηματοδότηση και η παρουσία αυτών των υπηρεσιών να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν κάποια ανάγκη. Μάλιστα. Να πάμε εδώ στον ρόλο το δικό σας, στο σημερινό ρόλο και θέλω να μου λύσετε μια απορία. Η μητέρα Ελλάδα περνάει κρίση. Στην Αμερική, στην Αυστραλία, όπου υπάρχει ελληνισμό, στη Ρωσία και πολύ δυνατή επιχειρηματίας, θέλουν να βοηθήσουν με έναν α ή β τρόπο την Ελλάδα. Είναι νομικά εύκολο? Μπορεί ένας επιχειρηματίας υπερτός να πάρει μια άδεια και να στείλει στο νησί του, στο χωριό του, στην πόλη του ένα ποσό στήριξης ή να ανοίξει μια επιχειρηματική δράση που να βοηθήσει έτσι την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πώς λειτουργεί το σύστημα? Το ΛΑΜ. Αυτό γινόταν χωρίς επένδυση με οργανισμούς. Όλοι οι μετανάστες από την αρχή βοηθούσαν τα χωριά τους και στέλνανε λεπτά και βοηθούσαν τις οικογένειές τους και τους πολίτες τους. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι Καλλίνοι, εγώ θυμάμαι οι τραπεζίτες μου λέγανε ότι Γιάννη, κάθε μήνα φεύγουν 40 εκατομμύρια από το προπαντός μετά από τον κυκλώνα. Μου λέγανε 40 εκατομμύρια την εβδομάδα φεύγανε για την Κάλυμνο. Από μία μικρή οικονομία του Ντάρβιν. Δηλαδή στηρίζει ο Έλληνας, στηρίζει το κράτος του, στηρίζει το χωριό του. Τώρα υπάρχουν οργανισμοί όπως το, πώς λέγεται το, που πέρσι, πρόπερσι αρχίσαν στην Αμερική,
και έχουν, και είχαν εδώ πέρα πριν 3 μήνες. Ναι, οργανισμοί οι οποίοι μαζεύουν χρήματα, σχεδόν χρήματα από τις επιχειρηματίες. Και αυτό στην Ελλάδα, γιατί να βοηθήσουν οι οικογένειες που είναι φτωχές και δεν έχουν τα. Πώς λέγεται, το ξέχασα. Το ξέχασα και το όνομά τους. Και ή η ιατρική, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ή Καλλίνη από τον ΤΑΟ που στέλνουν ολόκληρες μονάδες επιστημονικού υλικού στην Κάλυμνο, ή βοηθάνε Καλλίνης οικογένειες. Εγώ λέω γενικά για την Ελλάδα. Το τι συμβαίνει στην Κάλυμνο, έχω εικόνα. Ναι. Έχω εικόνα όταν πηγαίνω στο νοσοκομείο και βλέπω το ασθενοφόρο της οικογένειας Χαλκίτη και δανείζομαι τώρα χωρίς να μοναδά εγώ λέω για τον κύριο Χαλίκο ότι ήρθε ένα παιδί ξυπόλυτο στο Ντάρβιν και δεν έχει αφήσει άνθρωπο και δεν θέλει να δει άνθρωπο στη ζωή του χωρίς παπούτσια. Το λέω αλληγορικά με όλη την... αντιλαμβάνεστε με όλο το μέγεθος. Αλλά θα μπορούσε να γίνει με έναν θεσμικό ρόλο, αυτό υπάρχει ένας θεσμικός ρόλος, έχουμε... ή γίνεται λίγο με δυσκολία όλα. Το πρόβλημα που έχουμε τώρα, το ξέρω ότι πολλοί επιχειρηματίες εδώ, Γιάννης είναι επιχειρηματίες για πολλά χρόνια. Υπάρχουν οι κανόνες που έχουμε συνηθίσει εδώ. Στην Ελλάδα αυτοί οι κανόνες είτε δεν ισχύουν, είτε ισχύουν τελείως διαφορετικοί κανόνες. Το να πάει ένας επιχειρηματίας από εδώ να επενδύσει στην Ελλάδα, είναι το βρίσκει πολύ δύσκολο και πολλές φορές απογοητεύεται με τη γραφειοκρατία, με το τρελό φορολογικό σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και το γεγονός ότι πάει στην Ελλάδα να επενδύσει τα χρήματά του και βρίσκει χιλιάδες δυσκολίες που αν τα ίδια χρήματα επιδοτήσει τα επενδύσει στην Αυστραλία, θα μπορέσει να έχει μια μονάδα επιχειρηματική σε μήνες και να λάβει και βοήθεια από το κράτος και να μπορέσει σε μερικά χρόνια να έχει μια θαυμάσια επιχείρηση που αντί να πληρώνει φόρους όπως πληρώνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να επενδύει χρήματα πίσω στην εκπαίδευση των εργαζομένων, στην επιχείρησή του και να πληρώνει και τη φορολογία του στο κράτος. Κατάλαβα με αυτή την ερώτησή σου. Σε ώρα ανάγκες έχουμε κάνει έρανους για τις φωτιές στην Ελλάδα, σε ιασισμούς. Εγώ θέλω να καταλήξω αν είναι εύκολο να βγει το χρήμα από εδώ, ναι, και να φτάσει εύκολο στην Ελλάδα ως αλληλέγγυο. Το χρήμα δεν είναι εύκολο να βγει από εδώ. Η Αυστραλία, είναι. Να επενδυθεί στην Ελλάδα είναι δυσκολία. Η Αυστραλία μας επιτρέπει σε ώρα ανάγκης να στείλουμε λεπτά. Εγώ σας περιμένω και τους δύο στην Αθήνα, στο στούντιο της Αθήνας και στο στούντιο με υπουργούς Έλληνες. Θα μου κάνετε την τιμή, το Μάη είστε στην Αθήνα, δήμαρχε. Όταν θα έρθετε στην Αθήνα έχουμε δουλειά και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Προγραμματίζω και την, επίσκεψη, την επίσκεψη για το 2019. Γιατί αυτή την περίοδο πρέπει να πει, πρώτη μου χρονιά σαν δήμαρχος, θα είμαι εδώ στον ΤΑΟ. Το 2019 σκοπεύω να επισκεφθώ μαζί με το Πανεπιστήμιο του ΤΑΟ που έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Έτσι. Να επισκεφθώ την Κάλυμνο και τα Δωδεκάνησα. Και την Αθήνα φυσικά. Δεν ξέρω αν φτάνει το ευχαριστώ θερμά. Γιατί τόσο φιλοξενία σας, τις τόσο όμορφες στιγμές που έχω περάσει, μπορεί να ήρθα με την στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ομογένειας, όμως βρήκα μια ζεστασιά, βρήκα ένα ανθρώπινο πρόσωπο από την ελληνική κοινότητα, από τους Έλληνες επιχειρηματίες, από τον δήμαρχο, τον Έλληνα δήμαρχο, αλλά και από το Γενικό Επίτιμο Πρόεδρο, ξέρω που θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλή αντάμωση στην Κάλυμνο και βέβαια συχνά πυκνά να τα λέμε στο Αιγαίο TV. Και εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους συμπατριώτες μας στην πατρίδα και είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε.